Όταν ακούμε ελληνική μυθολογία, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στους πολύ γνωστούς θεούς, όπως τον Δία ή την Αθηνά, τους αντίστοιχα πολύ γνωστούς ήρωες, όπως τον Ηρακλή ή το Θησέα, και τα αντίστοιχα πολύ γνωστά τέρατα, όπως η Μέδουσα και ο Μινόταυρος. Εντάξει, υπάρχει καλός λόγος γι' αυτό, μιας και όλα τα παραπάνω έχουν πρωταγωνιστήσει σε αρχαίους μύθους που νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει κάτι γι' αυτούς. Ειδικά αν ακολουθείτε αυτό εδώ το κανάλι, το οποίο σας συνιστώ ανεπιφύλακτα. Όμως, η ελληνική μυθολογία είναι πραγματικά τεράστια και ποτέ κανένας δεν θα μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο να πει ότι ξέρει τα πάντα γύρω από αυτήν. Για κάθε γνωστό θεό, υπάρχει ένας λιγότερο γνωστός, αλλά σημαντικός επίσης θεός. Το ίδιο ισχύει και για τους ήρωες, αλλά φυσικά και για τα τέρατα ή τα πλάσματα, τα οποία είναι και το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου Παύλα Μαθήματος. Σήμερα λοιπόν έψαξα και βρήκα 3 από τα λιγότερο γνωστά τέρατα ή πλάσματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και αποφάσισα να σας τα παρουσιάσω. Σας προειδοποιώ, μπορεί να είναι λιγότερο γνωστά, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερο επικίνδυνα ή λιγότερο φοβερά από τα τέρατα και τα πλάσματα που έχουν παρελάσει κατά καιρού σε αυτό εδώ το κανάλι. Δώστε βάση, γιατί αύριο μεθαύριο θα ακολουθήσει και quiz στο Instagram για να δω αν μάθατε τίποτα από το σημερινό επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό για να μην σας τρομάξω και πάρα πολύ. Μπορεί και όχι. Πόνος, αίμα, θάνατος, οργή, κακός χαμός. Όχι, δεν μιλάω για τα γεμάτα αστικά λεωφορεία της Αθήνας, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, αλλά για το πεδίο μάχης και τον πόλεμο. Δυστυχώς, όπως φαίνεται και από το πρόσφατο παρελθόν, ο πόλεμος θα είναι για πάντα κομμάτι του ανθρώπου. Και όπως φαντάζομαι ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, ο πόλεμος ήταν πάρα πολύ συχνός στη ζωή των ανθρώπων κατά την αρχαιότητα. Αυτό δεν φαίνεται μόνο από την ιστορία ή από το γεγονός ότι η κάθε πόλη ήταν στρατιωτικά έτοιμη, αλλά φαίνεται και μέσα από τα πιστεύω των ανθρώπων της αρχαιότητας και κατ' επέκταση μέσα από τη μυθολογία. Δεν εννοώ μόνο τον Άρη φυσικά. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω και ίσως να είναι και πιο ενδεικτικά και από τον ίδιο τον Θεό της βίας και του πολέμου. Τι θα μπορούσε να είναι πιο ενδεικτικό για τον πόλεμο και τη μάχη από τον ίδιο τον Θεό του πολέμου? Η μάχε. Ποιες ήταν οι μάχε? Καταρχάς, αν προσέχατε έστω και λίγο στα αρχαία που κάναμε στο γυμνάσιο, θα καταλάβατε ήδη ότι η λέξη μάχε είναι ο πληθυντικός της λέξης μάχη, άρα στα νέα ελληνικά η μάχε ήταν οι μάχες. Μιλάμε για τα αρχαία πνεύματα, τους δαίμονες που περιγράφει ο Ησίωδος, αυτός ο πολύ αρχαίος ποιητής του 8ου αιώνα π.Χ., οι οποίοι αυτοί δαίμονες ήταν υπεύθυνες για ό,τι είχε να κάνει με τις φοβερές μάχες ενός πολέμου. Ακούστε τα ονόματα μερικών από αυτών και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Όμαδος, δηλαδή ο ήχος της μάχης. Αλαλά, δηλαδή η πολεμική κραυγή. Άλκη, η δύναμη που χρειαζόταν μέσα σε μία μάχη. Και κηδημός, που ήταν η σύγχυση που έπιανε καμία φορά όσους συμμετείχαν σε μία από αυτές τις φοβερές μάχες της αρχαιότητας. Νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Για το κάθε τι που συνέβαινε μέσα σε μία μάχη, έφταιγε ένα από αυτά τα πνεύματα. Φυσικά, αυτά τα πνεύματα, αυτοί οι δαίμονες, ήταν συμβολικοί. Όμως αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μυθολογικά ήταν και ασήμαντοι. Το αντίθετο μάλιστα, μιας και όπως σας είπα ο Ησίωδος ήταν ένας πραγματικά πολύ αρχαίος ποιητής του 8ου αιώνα π.Χ. όπως σας είπα και πριν, και αυτό κάνει αυτά τα οποία έγραψε πολύ πιο σημαντικά και πράγματα τα οποία είχαν μεγάλη βαρύτητα για τους ανθρώπους της εποχής. Πριν αφήσουμε τώρα τις μάχες, να σας πω και μία άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Μητέρα τους, μυθολογικά, ήταν η θεά Έριδα και νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά σχετικά με αυτό. Όταν η μητέρα σου είναι η θεά της διχόνοιας και του τσακωμού, νομίζω ότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους για το ποιόν σου. Εν τω μεταξύ λέω για άγνωστα τέρατα και πλάσματα, το τρίτο τέρας με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα έχει συνδεθεί με τον μεγαλύτερο ήρωα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, τον Ηρακλή. Παρόλα αυτά όμως το ίδιο είναι αρκετά άγνωστο. Πριν πάμε όμως στους άθλους του ήρωα,
πρέπει να σας μιλήσω για το δεύτερο τέρας της λίστας μας, το οποίο μάλιστα ήταν γένος θηλυκού. Ήταν μισή γυναίκα περίπου και μισός δράκοντας περίπου. Έβγαζε το ψωμί της κάνοντας μία πολύ επικίνδυνη και σημαντική δουλειά, μέχρι που δυστυχώς για εκείνη τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ στραβά. Την έλεγαν Καμπή και το εργασιακό της περιβάλλον, το οποίο αξίζει να δούμε, ήταν σκοτεινό και γεμάτο μιζέρια. Όχι, δεν μιλάω για κάποιους από τους σταθμούς του ηλεκτρικού στην Αθήνα, αλλά για τα μυθικά Τάρταρα. Η Καμπή ήταν φύλακας εκεί, ή για να το πω καλύτερα, ήταν δεσμοφύλακας. Τι φιλούσε? Κάτι απλό, καθημερινό, άκακο. Τους γίγαντες, οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι εκεί. Τώρα, και να προσπαθήσω εγώ να σας την περιγράψω, δεν νομίζω ότι θα καταλάβετε πολλά, αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια. 100 κεφάλια, από τα οποία κάποια ήταν λιονταριών και κάποια αγριόχειρων. Πολλά στοιχεία ερπετών, πολλά δηλητηριώδη φίδια και κάποια από αυτά στα μαλλιά της. Τερά, ένας σκορπιός που έβγαινε από την πλάτη της και λέπια. Και θα μου πείτε τώρα, πού τα ξέρεις εσύ αυτά? Καταρχάς είμαι αρχαιολόγος, οπότε θα σέβεστε. Κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, η αλήθεια είναι ότι μας τα αναφέρει αυτά ο Νόνος στα Διονυσιακά του, ενώ την αναφέρει επίσης και ο ψεύδο-Απολλόδωρος στη βιβλιοθήκη του. Θα το πω και εδώ για να σας προλάβω στα σχόλια, όταν λέμε ψεύδο-Απολλόδωρος δεν σημαίνει ότι ο Απολλόδωρος έλεγε ψέματα και του έχει μείνει το όνομα. Λέγεται ψεύδο-Απολλόδωρος γιατί στην αρχή θεωρήθηκε ότι τα έγραφε αυτά ο γνωστός Απολλόδωρος, αλλά τελικά φάνηκε ότι ήταν ένας άλλος αρχαίος συγγραφέας, το οποίο το όνομα δεν μας έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα πριν ότι τα πράγματα για την Καμπή κάποια στιγμή πήγαν πάρα πολύ άσχημα. Τι έγινε όμως ακριβώς? Ο Δίας ετοιμαζόταν να πολεμήσει με τους φοβερούς Τιτάνες στην Τιτανομαχία. Ναι, ακόμα και για μυθολογία μιλάμε για τόσο παλιά. Ετοιμαζόταν λοιπόν για αυτή την φοβερή μάχη και, όπως είναι λογικό, ήθελε ενισχύσεις. Κατέβηκε στα Τάρταρα και επειδή δεν μπορούσε να ψήσει την Καμπή, να αφήσει ελεύθερους τους γίγαντες, αποφάσισε να την ψήσει κυριολεκτικά με έναν κεραυνό. Έτσι τους ελευθέρωσε και εκείνοι πολέμησαν φυσικά στο πλευρό του. Έπεσε στο καθήκον λοιπόν η Καμπή και νομίζω το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα είναι να τη θυμόμαστε. Φτάσαμε λοιπόν αισίως και στο τρίτο πλάσμα της σημερινής μας λίστας, το οποίο είχε την ατυχία να τα βάλει με τον Ηρακλή. Πριν το γνωρίσουμε όμως καλύτερα, επιτρέψτε μου να σας πω πού μπορείτε να μάθετε περισσότερα πράγματα για τα ατέρατα της ελληνικής μυθολογίας, αλλά και τους θεούς και τους ήρωές. Εκτός των βίντεο εδώ στο κανάλι, σας τα λέω πολύ πιο αναλυτικά, αλλά αρκετά απλά, και στο βιβλίο μου «Για όλα υπάρχει ένας μύθος», το οποίο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή. Δεν χρειάζεται να σας πω και πολλά, άλλωστε οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς το γνωρίζετε. Πολύ γνωστοί και πολύ άγνωστοι μύθοι μαζεμένοι σε ένα βιβλίο, το οποίο έρχεται να σας πείσει ότι η μυθολογία είναι παντού γύρω μας ακόμα και σήμερα, όπου και αν κοιτάξουμε. Ευτυχώς αυτό δεν ισχύει κυριολεκτικά, γιατί αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα με τα τέρατα αυτής της λίστας, και μιας που το ανέφερα, πάμε να μιλήσουμε για τον Κάκο. Θα μπορούσα τώρα εγώ να αστειευθώ με το όνομα του Κάκου, αυτού του τέρατος και του πρώην Έλληνα διαιτητή, αλλά με νύχια και με δόντια θα αντισταθώ. Ο μυθικός Κάκος, φίλες και φίλοι, ήταν γιος του Ηφαίστου και ζούσε στην Ιταλία, μέσα σε μια τεράστια σπηλιά, μιας και ήταν και ο ίδιος γιγαντιαίος, κοντά στον Παλατίνο Λόφο. Εκτός από γιγαντιαίος, ήταν φοβερός με την έννοια του φόβου, τον φοβόντουσαν οι άνθρωποι εκεί πάρα πολύ, γιατί ήταν ένας εξαιρετικά ικανός κλέφτης και μπορούσε να κλέψει οτιδήποτε ήθελε. Δυστυχώς όμως δεν έκλεβε μόνο, σκότωνε και μάλιστα με φρικιαστικούς τρόπους. Του άρεσε και να κόβει τα κεφάλια των θυμάτων του και να τα κρεμά έξω από τη σπηλιά του, και έτσι σάπιζαν εκεί. Συγγνώμη αν τρώτε, μιας και ξέρω ότι πολλοί και πολλές από εσάς βλέπετε τα βίντεο μου τρώγοντας, δεν φταίω εγώ, ο Βιργίλιος φταίει που τα περιγράφει, άντε και λίγο ο Βίδιος. Μια μέρα που λέτε, έτυχε να περνά από εκεί ένας άνδρας, ο οποίος δυστυχώς για τον Κάκο δεν ήταν συνηθισμένος και απλός. Ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος είχε μόλις ολοκληρώσει τον 10ο άθλο του, τον άθλο δηλαδή με τα βόδια του Γυριών.
Όταν ο Ηρακλής δεν πρόσεχε ή κοιμόταν, ο Κάκος αποφάσισε να κλέψει μερικά από αυτά τα βόδια και να τα πάρει στη σπηλιά του. Αρχικά ο Ηρακλής δεν το πήρε χαμπάρι, όμως κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει και να συνεχίσει τον δρόμο του για την Ελλάδα. Περνώντας έξω από τη σπηλιά όμως, κάποια από τα βόδια βόγγιξαν, μούγκρισαν, δεν ξέρω ακριβώς ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσω, και το ίδιο ακούστηκε και μέσα από τη σπηλιά, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να τα μετρήσει και να καταλάβει αμέσως το τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί. Η σπηλιά είχε κλείσει με έναν τεράστιο βράχο που είχε μετακινήσει ο Κάκος. Ο Ηρακλής δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να μπει, αλλά τελικά τα κατάφερε. Μπήκε μέσα και καταλαβαίνετε, έπιασε τον Κάκο και τον στραγγάλισε επί τόπου. Πήρε τα βόδια του και σαν κύριος συνέχισε το ταξίδι του για την Ελλάδα. Δεν κατάφερε λοιπόν να σφάξει ο Κάκος τον Ηρακλή και έτσι το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν διπλό και μάλιστα μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Εμείς, αφού τελείωσε η λίστα, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο μάθημα, αλλά και από κοντά. Ελάτε να γνωριστούμε και να τα πούμε με αφορμή το βιβλίο και αν σας ενδιαφέρει αυτό το κόνσεπτ, ελάτε στο Instagram για περισσότερες πληροφορίες, ώρα, μέρα, πού και γιατί. Και επίσης θα ακολουθήσει, όπως σας είπα, στο Instagram και κουιζάκι για να δω αν μάθατε τίποτα από το σημερινό επεισόδιο ή αν σας μπήκε η πληροφορία από το ένα αυτή και σας βγήκε από την άλλη. Μέχρι λοιπόν να έρθει η ώρα να τα ξαναπούμε, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.